Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι να μην μιλούνται μετά, ρωτάει μια φίλη. Θέκλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι λίγο να σου εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την προσφορά σου. Ευχαριστώ. Η δική μου ιστορία ξεκίνησε 6 χρόνια πριν, όταν πέρασα μια βαθιά κρίση στο γάμο μου και είχα απομακρυνθεί τελείως από τον σύζυγο εξαιτίας δικών του οικονομικών προβλημάτων που με είχαν αγχώσει και κουράσει πάρα πολύ για αρκετά χρόνια. Έχουμε 2 παιδιά και δόξα τω Θεώ τώρα, μετά από έμπραχτες δικές του προσπάθειες και δικές μου, είμαστε πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ οι άνθρωποι να κάνουν προσπάθειες και να βελτιώνουν τις σχέσεις και τους γάμους τους. Όμως τότε βρήκα καταφύγιο σε μια παράλληλη σχέση με έναν επίσης πανδρεμένο και αντικειμενικά ωραίο άντρα, αλλά παίχτη και νάρκισσο. Στην αρχή της γνωριμίας μας ήμουν πολύ επιφυλακτική, αλλά αυτός με τόσες κολακίες και επιμονή που ναι μεν την ηρωνευόμουν γιατί καταλάβαινα τη σκοπιμότητα, όμως την αποδέχτηκα γιατί έτσι με βόλευε προφανώς τότε ασυνείδητα να πιστέψω σε έναν παραμυθένιο έρωτα. Και ήταν εφιάλτης. Τι άλλο θα ήταν παράλληλη σχέση με έναν παίχτη νάρκισσο? Και το παράλληλη σχέση και το παίχτης και το νάρκισσος είναι όλα τα ωραιότατα συστατικά για έναν εφιάλτη. Κράτησε περίπου 3 χρόνια. Έζησα απίστευτη συναισθηματική κακοποίηση με ψέματα, ζήλιες, χειριστικότητα, μούτρα, απόρριψη. Και όλα αυτά για να ξεφύγεις από τα προβλήματα του γάμου σου, πήγες και φορτώθηκες άλλα προβλήματα. Πολλές φορές στην προσπάθεια μας να νιώσουμε καλύτερα ή να τα κάνουμε καλύτερα, τα κάνουμε χειρότερα. Στην πορεία παραδέχτηκε ότι ήταν παίχτης και ότι μια ζωή λειτουργούσε έτσι, αλλά για μένα ήταν αργά. Τον είχα ερωτευτεί παράφορα και μεταξύ μας το πάθος ήταν απερίγραπτο. Σε όλες τις άρρωστες σχέσεις το πάθος είναι απερίγραπτο. Νόμος. Άρχισε να μου λέει για άλλες, να με μειώνει, να με χωρίζει και να ξαναγυρίζει. Εγώ να τον βρίζω, να κλαίω και να καπνίζω πάρα πολύ, έχοντας πέσει σε κατάθλιψη και έχοντας απομακρυνθεί από όλους. Σημειωτέων, από τότε που χωρίσαμε έκοψα μαχαίρι και το τσιγάρο. Και τώρα μου θυμίζει ένα σχόλιο που είχε ρωτήσει κάποιος κάτω από τα βίντεο το χθες νομίζω. Το να καπνίζει κάποιος είναι εθισμός? Και απάντησα εγώ ότι εθισμός είναι οτιδήποτε διαταράττει τη λειτουργικότητα μας. Σε αυτή την περίπτωση της φίλης που λέει ότι εκείνη την περίοδο που ήταν με αυτόν τον τύπο, σε αυτή την κακοποιητική σχέση, ότι κάπνιζε μανιωδώς και όταν χώρισε έκοψε το κάπνισμα, αυτό μας δείχνει κιόλας και την αιτία αυτής της εθιστικής σχέσης με το κάπνισμα. Μετά από ομηρικούς καυγάδες που πάλευε να μου αποδείξει ότι δεν νιώθει για καμιά γυναίκα τίποτα, και εγώ να του λέω: «Οκ, ας έχουμε μόνο σεξ, πόσο μπορούμε να καταπέσουμε, άμα κολλήσουμε αρρωστημένα. Όλοι μας μπορούμε να το πάθουμε αυτό, να σταματήσουμε να κατακρίνουμε». Αυτό τρελαινόταν και κάθε φορά ήταν σαν να έκανε γαργάρα με όσα ένιωθε και αρνιόταν για μένα. Αγάπη μου, οι παίχτες και να νιώσουν συναισθήματα δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Είναι σαν να ρίχνεις αυγά πάνω στον τοίχο να προσπαθείς να κάνεις έναν παίχτη να νιώσει τα συναισθήματά του. Τα πιο έντονα συναισθήματα που νιώθει ένας παίχτης είναι το αίσθημα αυτοσυντήρησης, πώς να γλιτώσει το τομάρι του και πώς να μην πάθει ζημιά. Όχι αν σε αγαπάει ή αν νιώθει έλξη προς εσένα ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο παραμύθι σου πουλούσε στην αρχή, φύκια και μεταξωτές κορδέλες για να ξεκινήσεις την παράλληλη σχέση μαζί του και μετά να σου λέει: «Εγώ είμαι γυναικάς» και να προσπαθούν. Άκου! Κατάντια να προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι γυναικάδες και εμείς να τους λέμε: «Δεν πειράζει, ας έχουμε μόνο σεξ». Γιατί μπορεί κάθε μια από εμάς να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Μην διαβάσω ξανά σχόλια αφοριστικά. Θυμώσω. Το λέω αυτό γιατί shit happens, life happens και να σταματήσουμε να κατακρίνουμε ανθρώπους που βρέθηκαν σε αδυναμίες. Εξάλλου είχε ένα σκοπό και δεν έπρεπε εξαιτίας μου να τον αθετήσει, ποτέ να μην αγαπήσει. Μετά από 2 χρόνια σιωπής μεταξύ μας, φαινομενικά, τον τελευταίο χρόνο τον συνάντησα 3 φορές και κάθε φορά κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, μου λέει τι δουλειά κάνει, αλλά δεν θα το πω, μου έκανε επίθεση αγνώντας και το σύζυγό μου. Τη δεύτερη φορά που συνέβη, τον ξεμπρόστιασα με μηνύματα που του έστειλα και του ζήτησα, αν δεν μπορεί να αντέξει την παρουσία μου, να με σεβαστεί. Και τον απείλησα ότι την επόμενη φορά θα τον ξεμπροστιάσουν μπροστά στον κόσμο. Ευγενικά του πρότεινα να σταματήσει τις παιδαριώδεις συμπεριφορές, τονίζοντας ότι τον έχω συγχωρήσει και ότι θέλω να είναι καλά. Κόρη, πώς τον συγχώρεσες? Είπαμε, αυτούς που μας κακοποιούν δεν τους συγχωρούμε, για να μην ξαναπέσουμε στην παγίδα.
Απάντηση σε όλα αυτά καμία. Η συμπεριφορά του το ίδιο προκλητική. Θέλω να μάθω να τον ογνώ και να τον βγάλω από τη σκέψη μου, αλλά δεν τα καταφέρνω ακόμα δυστυχώς. Αυτό θα σου λέω, ότι είσαι ένα κολληματάκι, το έχεις ακόμη. Το κολληματάκι. Θα ήθελα τη γνώμη σου, Θέκλα μου. Ξέρω ότι είναι ακόμα μια θλιβερή ιστορία με παίχτη, που τότε δεν είχα ιδέα τι είναι ο παίχτης και τώρα ξέρω, αλλά με σημάδεψε. Να προσθέσω ότι αυτός από τότε που χωρίσαμε πηγαίνει από τη μια σχέση στην άλλη με ελεύθερες κοπέλες και παραμένει και παντρεμένος. Αυτό που έκανε και πριν και αυτό που ίσως έκανε και όταν ήσασταν μαζί και δεν το ήξερες. Είναι μάστιγα κοινωνικοί αυτοί οι άνθρωποι. Έδωσα και δίνω ακόμα μάχη με όσα έζησα και όσα ένιωσα καθημερινά και υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην με ξαναχάσω. Το θέμα που με απασχολεί και αυτό στο οποίο αναφέρομαι περισσότερο είναι σε αυτή τη σιωπή που ακολουθεί ένα δηλωμένο χωρισμό χρόνια μετά και έχει επιδεικτικό χαρακτήρα. Με χαιρετάς και δεν σε χαιρετάω. Σε προκαλώ να μου μιλήσεις και εγώ δεν σου μιλάω. Σε ευχαριστώ, Θέκλα μου, και πάλι για την απάντησή σου, γιατί έστειλα στη φίλη ότι θα το κάνω. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία επιτέλους χάρη σε σένα εδώ και ένα μήνα. Παρεπιπτόντως, πολύ χρήσιμο το σχετικό vlog με την ψυχοθεραπεία που έκανες και σε αισθάνομαι πλέον άνθρωπο που θέλω καθημερινά να ακούω σαν να σε ξέρω χρόνια. Φιλιά. Φιλιά. Λοιπόν, με αυτά τα άρρωστα κολλήματα. Τα άρρωστα κολλήματα. Για να προκύψει ένα άρρωστο κόλλημα χρειάζονται άρρωστες προϋποθέσεις. Το άρρωστες μέσα σε ουγικά, εντάξει. Εσύ, κορίτσι μου, όταν ξεκίνησες αυτή την κατάσταση δεν ήσουν καλά. Ήσουν ταλαιπωρημένη από τα προβλήματα του γάμου σου, το οποίο όπως μας γράφεις πήγαινα για χρόνια και θα τολμήσω να πω κάτι ρηξικέλευθο, ότι αν τότε τολμούσες να χωρίσεις τον άντρα σου και να τον αφήσεις στα κρύα του λουτρού, μετά το χωρισμό μπορεί να μην έμπλεκες με αυτόν τον παίχτη. Γιατί όσο παραμένουμε σε προβληματικές καταστάσεις και δεν κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ρηξικέλευθες, χάνουμε τη δύναμη μας. Χάνουμε την αυτοαγάπη μας, την αυτοεκτίμηση μας και μπορεί εύκολα να βρεθούμε σε καταστάσεις που παλιότερα κοροϊδεύαμε ή που παλιότερα λέγαμε εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Άρα λοιπόν, παντρεμένη ούσα, σε ένα γάμο με πολλά προβλήματα, μπήκε σε αυτή την παράλληλη σχέση παντρεμένη και δυο και η σχέση αυτή, όπως μας έχεις περιγράψει εύγλωτα, ήταν κάθε άλλο παρά αγαπητική. Όμως, όταν είσαι μια παντρεμένη γυναίκα, που όσο και δεν περνάς καλά με τον άντρα σου, νιώθεις τύψεις και ενοχές που τον απατάς με κάποιον άλλο, τότε αποδυναμώνεσαι διπλά. Δηλαδή, και μέσα στο γάμο σου δεν διεκδικείς τίποτα γιατί νιώθεις ότι είμαι εγώ που τον απατάω, είμαι εγώ που τον κερατώνω και είναι κρίμα, και μέσα στην παράλληλη σχέση δεν έχεις τη δυναμικότητα να διεκδικήσεις πράγματα, γιατί είσαι κουρασμένη και από το γάμο σου και από την παράλληλη σχέση. Δηλαδή πας και βάζεις πάνω στο κεφάλι σου πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα ήδη έχεις. Η ζωή είναι αρκετά πολύπλοκη όπως είναι, δεν χρειάζεται να την περιπλέκουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό με εναντίον των εξωσυζυγικών σχέσεων, των παράλληλων σχέσεων, των rebound relationships, των σχέσεων που γίνονται για να ξεπεράσουμε μια άλλη σχέση, επειδή ακριβώς περιπλέκουν την ήδη περίπλοκη κατάσταση και μας δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Αν όμως αυτή ήταν μια σχέση ανάκαμψης, ένα rebound relationship, δηλαδή είχες χωρίσει από τον άντρα σου και μετά το γνώριζες αυτόν, θα μπορούσες πολύ πιο εύκολα να ξεποκόψεις από αυτό. Δεν θα ένιωθες ενοχές γιατί η σχέση είναι παραλληλή και θα μπορούσες να πεις, μα εγώ που χώρισα τον άντρα μου, τον πατέρα των παιδιών μου, θα κάθομαι τώρα να έχουμε αυτές τις μακακίες από αυτόν τον τύπο. Shit happens, είπαμε, έγινε, συνέβηκε, τελείωσε. Να χαίρεσαι που δεν σου μιλάει. Να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι και να λες δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ που δεν μου μιλάει. Να μην επιδιώκεις την προσοχή του. Να αποφεύγεις να πηγαίνεις σε μέρη που μπορεί να τον δεις. Να τον αποφεύγεις όπως ο διάολος το λιβάνι. Έτσι κάνουμε με τους κακοποιητές μας. Τους αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Δεν επαιτούμε την προσοχή τους. Δεν ζητιανεύουμε την προσοχή τους και μια καλή τους κουβέντα και να έχουμε παράπονο ότι χωρίσαμε και ένα γεια δεν μου λέει. Ούτε γεια, ούτε ξεγιά, ούτε με γεια. Τίποτε. Να μην μας μιλάνε οι κακοποιητές μας. Να μην μας μιλάνε, να μην μας ξέρουν, να μας ξεχάσουν. Και δεν σε κόφτει, δεν σε νοιάζει. Ούτε αν σε αγάπησε, ούτε αν δεν σε αγάπησε, ούτε αν είχε συναισθήματα, ούτε αν είναι γυναικάς ή δεν είναι, ή παίχτης ή δεν είναι, ή αν πηγαίνει με άλλες ελεύθερες και δεν χωρίζει. Να μην σε κόφτει, να μην σε νοιάζει από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν έρχεται αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό σου να σκέφτεσαι, είναι ο κακοποιητής μου.
Είναι ο άνθρωπος που με κακοποίησε. Είναι ο άνθρωπος που εξαιτίας του και μέσα στη σχέση που είχαμε αυτόν πέρασα τόσο δύσκολα. Είναι ο άνθρωπος που με ξεγέλασε με τα λόγια τα ερωτικά και τα μεγάλα λόγια μέχρι να μπω σε σχέση μαζί του και μετά όταν μπήκα σε σχέση μαζί του με κακοποιούσε συστηματικά. Είναι ψυχική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση να σου λέει δεν έχω συναισθήματα για σένα, εγώ δεν μπορώ να ερωτευτώ καμία, εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω καμία, εγώ είμαι πολυγαμικός, εγώ είμαι παίχτης και να το λέει και με μαγκιά και να λέει είμαι και ειλικρινής. Γιατί δεν σέβεσαι την ειλικρινιά μου, γιατί έτσι κάνω. Ένα νέο κόλπο που έχουν οι παίχτες και οι παίχτριες είναι ότι το παραδέχονται. Είμαι ειλικρινής μαζί σου. Πάω με πολλές γυναίκες. Εσύ είσαι ξεχωριστή για μένα, αλλά πάω με πολλές. Μα γιατί δεν το δέχεσαι. Θες από τη μια ειλικρίνεια και από την άλλη δεν δέχεσαι αυτό που σου λέω. Για παράδειγμα, gaslighting. Gaslighting ξέρει να μας βγάζει τρελούς κάποιος και έχει Άγιος ο Θεός. Και πάμε και πάμε και πάμε. Και καταστρέφουμε τα χρόνια μας και καταστρέφουμε τα συναισθήματα μας. Και αφήνουμε να προκύψουν τραύματα στη ψυχή μας, τα οποία σαφώς έχουν αντίκτυπο και στην δική μας ψυχική ισορροπία και στον παιδιό μας και στις οικογένειες ολόκληρες. Να μην θέλεις να σου μιλάει. Καλύτερα μετά από τέτοιες σχέσεις να μην μιλούνται οι άνθρωποι. Καλύτερα όταν τελειώσει μια ερωτική σχέση να μην μιλούνται οι άνθρωποι. Θα σου πω προσωπικό μου παράδειγμα. Η πρώτη σχέση που έκανα μετά που χώρισα ήταν ένα χρόνο μετά που χώρισα, μου 27 ετών, με έναν άνθρωπο που κράτησε περίπου 9 μήνες αυτή τη σχέση. Τελείωσε αυτή η σχέση, αλλά εξακολουθούσα να έχω μια φιλική επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Είχε τελειώσει το 2003 αυτή η σχέση, το Πάσχα του 2003. Εγώ είχα χωρίσει το 2001. Είχε ξεκινήσει το 2002, είχε τελειώσει το 2003. 5-6 χρόνια μετά, συνειδητοποίησα ότι κάθε επικοινωνία φιλική που είχα με εκείνον τον άνθρωπο με έκανε να νιώθω απέσια. Απέσια. Ενώ εγώ είχα αποφασίσει να χωρίσουμε γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ζήσει διαφορετικά τη ζωή του από ό,τι ήθελα εγώ, δεν αποδεχόταν το γεγονός ότι είχα παιδιά και αποφάσισα να χωρίσω μαζί του. Αυτός προφανώς δεν το είχε χωνέψει ότι τον χώρισα. Προσποιούνταν το φίλο μου, με έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει τι κάνω και με τα λόγια του και με τη μη λεκτική επικοινωνία, ακόμη και με τον τόνο της φωνής, με έκανε να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου. Το συνειδητοποίησα και του είπα ξεκάθαρα, δεν θέλω να μιλάμε. Μου λέει, με μισείς, του λέω, όχι, δεν σε μισώ, αλλά από τη στιγμή που τελειώσει μια ερωτική σχέση και αφού εμείς οι δύο γνωριστήκαμε ως ερωτική σύντροφη, δεν είμαστε φίλοι από το σχολείο, δεν είμαστε συγγενείς, δεν έχουμε κάποιο άλλο είδους γνωριμία, τι λόγος υπάρχει να μιλάμε μεταξύ μας. Εφόσον το ερωτικό το δοκίμασαμε και δεν πέτυχε. Και όταν σταμάτησα να συνομιλώ με τον άνθρωπο, απελευθερώθηκα. Και κατάλαβα στην πράξη ότι όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι δεν πρέπει να είναι φίλοι μετά. Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι με μια ερωτική σχέση. Τώρα θα χωρίσεις από ένα γάμο που έχεις και παιδιά και οριμάσει το πράγμα και χωρίσεις από το γάμο σου όρημα και ωραία. Ναι, εκεί μπορεί να έχεις όχι φιλία, μια φιλική επικοινωνία με τον πατέρα των παιδιών σου ή με τη μητέρα των παιδιών σου προκειμένου να υπάρχει στην οικογένεια ηρεμία, να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Με τον πατέρα των παιδιών μου έχω φιλικό κλίμα. Δεν είμαστε κολλητοί, δεν είμαστε φίλοι, αλλά υπάρχει ανοιχτή δίωδος επικοινωνίας. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε για κάτι που αφορά τα παιδιά μας, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε ένας με τον άλλον. Τον εκτιμώ, με εκτιμά, το σέβομαι, με σέβεται ως εκεί όμως. Μόνο αν έχεις παιδιά με κάποιον και χωρίσεις, είναι φυσιολογικό να έχεις μία φιλική επικοινωνία. Εάν χωρίσεις από μια ερωτική σχέση που δεν υπάρχουν παιδιά και δει από κακοποιητική σχέση, δεν πρέπει να έχεις καμία απολύτως επικοινωνία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλες γνώμες. Λέω τη γνώμη μου ως άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Ως ψυχολόγος, θεωρώ ότι αν τελειώσει μια κακοποιητική σχέση, πρέπει να πάμε no contact. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο καμία επαφή, προκειμένου να μην δίνουμε καθόλου βήμα στον κακοποιητή μας να μας επανακακοποιήσει. Τώρα, ως ψυχολόγος θα πω, εάν τελειώσει μια ερωτική σχέση που δεν ήταν κακοποιητική, αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια επαφή, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά η έγνοια μου είναι μην τυχόν και αυτή η επαφή που διατηρούμε με έναν πρώην ή με μια πρώην, μπορεί να μας σαμποτάρει στο να δημιουργήσουμε καινούργια ερωτική ζωή. Ίσως γιατί μπορεί να έχουμε εμείς ακόμη συναισθήματα ερωτικά, ίσως γιατί μπορεί να έχει ο άλλος, ίσως η νοσταλγία
της παλιάς σχέσης να μας αφήσει να κάνουμε καινούργια. Αλλά δεν είναι επικίνδυνο εάν μια σχέση δεν ήταν κακοποιητική να κρατάμε επαφή. Αν ήταν κακοποιητική όμως είναι πολύ επικίνδυνο να κρατάμε επαφή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν σε κόφτει τι κάνει. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει. Να μην του μιλάς. Να αποφεύγεις να πηγαίνεις σε μέρη που μπορεί να το δεις και μην ασχολείσαι μαζί του. Και πολύ καλά κάνεις που κάνεις ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι για σένα και εύχομαι όλο αυτό να κάνει αυτό που ήδη έχει κάνει σε σένα, να σε βοηθήσει να δεις τον εαυτό σου και την ψυχή σου καλύτερα και να εξελίξεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου, την οικογένεια σου, τις σχέσεις σου όλες πνευματικά. Καλή μας μέρα.